ο Ευαγόρας Χριστοφή όμως να μας πει την άποψή του σαν ποδοσφαιριστή, σαν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σαν ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλύτερα τα ενδότερα, αν θέλετε, της Ομόνιας. Ευαγόρα, καλώς σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή χρονιά, Ευαγόρα μου. Επίσης, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για πες μας, τι βλέπεις εσύ διαφορά μεγάλη από την περσινή Ομόνια και τη φετινή? Κοιτάξτε, όπως έχει πει έτσι πολύ λεπτομερός ο Πανίκος, εντάξει, οι αριθμοί λένε την αλήθεια πολλές φορές, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπουμε, είναι τόσο φανερά, δεν είναι κάτι, δεν θα συζητήσουμε για κάτι έτσι πολύ επιστημονικό και πολύ έτσι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Πρώτα να δούμε την Ομόνια την περσινή για να πούμε ότι ο λόγος που η Ομόνια έχει φτάσει στον τίτλο ήταν διότι υπήρχε μια εξαιρετική αμυντική συμπεριφορά. Νομίζω ήταν και καλύτερη του προαθλήματος. Υπήρχε ο MVP του προαθλήματος, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας. Και αυτό είναι ένα αξιοσημείωτο. Ήταν η πρώτη φορά που θυμάμαι εγώ από τον καιρό που θυμάμαι. Σημείωσε, Ευαγόρα, σε αυτό που λες, οι δύο κορυφαίοι εκ των κορυφαίων του πρωταθλήματος, όχι της Ομονίας, είναι ο τερματοφύλακας και ο Λέζιακ. Μάλιστα. Ακριβώς. Στην ακριβώς. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δηλαδή κάποιος δεν χρειάζεται και πολύ δυσκολία να καταλάβει πού στηρίχτηκε πέρσι η Ομόνια και έκανε τον πρωταθλητισμό. Στηρίχτηκε σε αυτήν την πάρα πολύ καλή αμυντική γραμμή με τον τερματοφύλακα και αμυντικά, θα λέμε αμυντική γραμμή, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή που παίζουν στην άμυνα, βοηθούσε και στο κέντρο, βοηθούσε, εντάξει, υπήρχε και η παρουσία του Κούσουλου, η οποία θα μιλήσουμε και για αυτήν την απώλεια πιο κάτω, αλλά ήταν τόσο καλή η αμυντική συμπεριφορά που με έναν γκολ που έβρισκε σε κάποιον παιχνίδι μπορούσε να κερδίσει δύσκολα τις έβαζε γκολ και ειδικά αν ήταν η Ομόνια η οποία προηγήθηκε πολύ δύσκολα θα είχαν ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι αν έχασε κανέναν πέρσι που προηγήθηκε, δεν τα θυμάμαι αυτά, αλλά νομίζω ήταν βλέποντας τα παιχνίδια, φέρνοντας στο μυαλό μου αυτά τα παιχνίδια της Ομόνιας. Αλλάζει φέτος αυτό, Ευαγόρα? Δηλαδή μπορεί η Ομόνια να φτιάξει από εδώ και μπρος μια πανίσχυρη αμυντική, μεσοαμυντική λειτουργία και να προχωρήσει μπροστά ή με τον άλλο τρόπο να βάζει έναν γκολ παραπάνω από αυτά που δέχεται? Μπορεί να γίνει αυτό, το βλέπεις? Όλα στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Εξαρτάται από τις αλλαγές που θα μπορέσει να κάνει με τις μεταγραφές αυτές που ο Ροζοκόμης περιμένει και όλες οι ομάδες περιμένουν να διορθώσουν τα λάθη του καλοκαιριού, να τα διορθώσουν το Γενάρη. Εγώ προσωπικά λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μεγάλες αλλαγές από την περίοδο του Ιανουαρίου, όμως δεν είναι κάτι που είναι απαγορευτικό. Μπορεί να γίνουν και να βρεθούν παίχτες, ας πούμε. Η έλευση πέρσι του Τσέποβιτς, ας πούμε, ο οποίος, εντάξει, με αυτά τα 8-9 γκολ που είχε σκοράρει. Ήταν πολύ σημαντικά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά, διότι όταν έχεις μια πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και δεν δέχεσαι γκολ, αλλά έχεις πρόβλημα στο να σκοράρεις και μετά σου έρχεται τον Ιανουάριο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να σου βάλει 8 με 10 γκολ, αντιλαμβάνεσαι, σου δίνει λύση σε κατά. Όμως αυτό που υπήρχε στην Ομόνια και πρέπει να το βρει και φέτος για να ορθοποδήσει και να κάνει μια καλύτερη πορεία, δεν είναι μόνο ο Τσεβόβιτς. Είχε βρει γκολ η Ομόνια πέρσι, πάντως στηριζόμενος στην αυτήν την αμυντική συμπεριφορά και να τρώει δύσκολα γκολ, είχε βρει και από τον Ασάντε, θυμάμαι, 6-7 γκολ, βρήκε από τον Τζονίν 6-7 γκολ, βρήκε λύσεις από τον Λουίζου σε κάποια παιχνίδια με ένα-δύο γκολ που σκοράρε σε καθοριστικά παιχνίδια. Υπήρχε πολυφωνία στην περσινή Ομόνια, αυτό μας λες. Χωρίς να υπάρχει ο μεγάλος επιτυχικός, αλλά έβρισκε κάποια γκολ από διάφορες. Τώρα αυτά πρέπει σίγουρα να τα βρει. Δηλαδή, εδώ να πούμε, Ευαγόρα, απλά να συμπληρώσω, όχι να συμπληρώσω, απλά να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό το οποίο λες. Η Ομόνια μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ανακοινώσει ποδοσφαιριστή, μεσοεπιθετικό. Υπάρχει πρόθεση να γίνει ακόμη μία κίνηση για μεσοαμυντικό. Ενώ, όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί να ολοκληρώσει και μία τρίτη μεταγραφή ενός επιθετικού. Και θυμίζουμε ότι έχει εγγραφεί ήδη και ο Ασάντε. Πέραν του Ασάντε. Ναι. Άρα να φτάσουμε στις 4. Ναι, να ολοκληρώσει 4. Ναι. Αν βρεθεί κάτι καλό, θα γίνει η υπέρβαση, θα πάρει και τέταρτο ποδοσφαιριστή. Η Ομόνια με την εικόνα που δείχνει στη φετινή περίοδο, αντιλαμβάνεσαι σίγουρα αν δικαιούται 4 πρέπει να κάνει και 4. Δηλαδή υπάρχει
υπάρχει λόγος να γίνουν οι μεταγραφές. Δεν είναι διότι με την προϋπόθεση ναι. να είναι καλύτερη από αυτούς σωστά, που έχεις. Σωστά, είναι. Για να γίνει και διαφορά. Να κάνεις επειδή πρέπει να κάνεις. Πρέπει να βρεις παίκτες που να σε βοηθήσουν. Βάγορα, διότι πραγματικά η ομάδα θέλει βοήθεια. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έτσι κοιτάζοντας την βαθμολογία και με την αγωνιστική εικόνα που έχουν όλες οι ομάδες, όχι μόνο η Ομόνοια, περνάει από το μυαλό σου ότι μπορεί να κλειδώσει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και η Ομόνοια να είναι στο δεύτερο γκρουπ? Κοιτάξτε, δεν είναι ντροπή να το πούμε. Εγώ ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, αν δεν ξυπνήσει, αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή δεν μπορείς επειδή είσαι Ομόνοια, επειδή πέρσι ήταν το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει πλέον το αυτό, επειδή είμαι Ομόνοια, επειδή είμαι ΑΠΟΕΛ, επειδή έχω μια ιστορία, επειδή έχω τον κόσμο, πρέπει να είμαι στην εξάδα. Πρέπει να πάρεις βαθμούς για να είσαι στην εξάδα. Και υπάρχουν ομάδες που μπορεί, είναι όλοι εκεί κοντά. Και για να μιλούμε έτσι με ακρίβεια, υπάρχουν δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας, οι οποίοι σίγουρα είναι... Οι πιο σταθερές. Δεν είναι μόνο οι σταθερές. Βαθμολογικά έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι σε κάποιες άλλες. Υπάρχει ο Άρης, ο οποίος είναι και αυτός στους 30 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ο Άρης παίρνοντας ακόμα 4-5 βαθμούς είναι σίγουρα στην εξάδα. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή την ομάδα. Δηλαδή, αν βγάλεις αυτούς τους τρεις ότι είναι μέσα, τότε μένουν τρεις θέσεις. Μένουν τρεις θέσεις και εκεί στις τρεις θέσεις υπάρχει το ΑΠΟΕΛ, υπάρχει Ομόνοια, υπάρχει Ανόρθωση, υπάρχει Πάφος, η οποία δείχνει ότι μπορεί να τα βάλει με αυτές τις ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι που εξασφαλίζει ακόμα και την εξάδα. Δηλαδή πρέπει σίγουρα κάτι να αλλάξει και να παίρνεις βαθμούς για να δεις την εξάδα. Είναι πολύ σημαντικό, Ευαγόρα, το αυριανό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και αυτή ουσιαστικά ήταν και η αφορμή για να κάνουμε αυτές τις κάρτες που ετοίμασε ο Πανίκος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι για την Ομόνοια το αυριανό με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί. Κοιτάξτε, για το αυριανό είναι και το επόμενο είναι όλα τα παιχνίδια μέχρι τέλος είναι πολύ πολύ σημαντικά για την Ομόνοια και δεν πρέπει να σπαταλήσει βαθμούς σε παιχνίδια που λογικά πρέπει να τα κερδίσει, βγάζοντας έξω τα ντέρπι. Λέω ότι πρέπει να γίνει κάτι που να της εξασφαλίσει την εξάδα, αλλά και να της δίνει για τη δυνατότητα στα play-offs μετά να διεκδικήσει ακόμα και τους στόχους της. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αντιλαμβάνεστε... Πρέπει να γίνει προσπάθεια. Όχι, προσπάθεια πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει και αλλαγή αυτού του αγωνιστικού προσώπου που βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν κάποια... Κάτι τελευταίο. Να βελτιωθούν αρκετά πράγματα και επιθετικά, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, εκεί που πιστεύαμε ότι εντάξει, η Ομόνοια, οι περισσότεροι παίκτες ήταν αυτοί που έπαιζαν και πέρσι στην άμυνα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και ατομικά λάθη από παίκτες οι οποίοι ήταν πέρσι τόσο σταθεροί και αλάθαστοι, οι οποίοι έστω και μετά, δηλαδή πραγματικά να σκεφτούμε τον κόλ με την ΠΑΕΚ, ο οποίος προήλθε από ένα λάθος του καλύτερου παίκτη της Ομόνοιας πέρσι, ας πούμε. Βλέπουμε τον Λέζιακ να κάνει κάποια λάθη τα οποία πληρώνει η ομάδα. Δηλαδή γίνονται και λάθη ατομικά από παίκτες που δεν τα περιμένεις και αυτά τα πληρώνει η ομάδα. Άρα δεν είναι μόνο, πρέπει να βελτιωθεί και αμυντικά. Δηλαδή να υπάρξει μια έτσι βελτίωση για αμυντική από παίκτες οι οποίοι έχουν δείξει το ότι μπορούν να προσφέρουν και από εκεί και πέρα να βρεθούν λύσεις στα γκολ, στα εύκολα γκολ, να μπορεί η ομάδα να βρει ένα-δύο ποδοσφαιριστές να τις δώσουν λύσεις. Δεν είναι τυχαίο που η ομάδα, βλέπετε την ΑΕΚ που είναι στην πρώτη θέση. Γιατί είναι στην πρώτη θέση? Υπάρχουν δύο παίκτες εκεί, έχουν σκοράρει σχεδόν όσα σκοράρει ολόκληρη ομόνια, τα έχουν σκοράρει δύο παίκτες. Τον γκολ χρειάζεται στην ομάδα και ελπίζω να, διότι σκοράροντας πιο εύκολα θα έχει και πίεση και από την άμυνα. Ένα τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, Ευαγόρα, είναι το εξής, επειδή έχεις αναφέρει και λίγο την ΑΕΚ. Είσαι χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, έχεις παίξει στον πρωταθλητισμό, έχεις δημοθεί στον πρωταθλητισμό. Ο Άρης, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, στο δικό σου το μυαλό, είναι ομάδα που μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο? Να σας πω κάτι, γιατί πραγματικά, χτες έβλεπα το παιχνίδι, έχω δει αρκετά παιχνίδια, θα έλεγα τα περισσότερα. Και χτες έβλεπα ένα παιχνίδι, έπαιζε ο Άρης, ο οποίος όταν προηγεί το 1-0, ήταν ο πρώτος στη βαθμολογία, με τον τελευταίο, τον εθνικό, έτσι. Και στην έδρα του, θα έλεγα. Και υπήρχε φάσεις, ειδικά μετά που σκόραρε ο εθνικός, έλεγα ότι εντάξει, ο εθνικός μπορεί να πάρει και το παιχνίδι. Και έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο. Και κρίθηκε, να σου πω, στο 2-1. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Να σου πω κάτι, δεν ξέρει κανένας.
κανένας δεν ξέρει, γιατί η άποψή μου, καμιά ομάδα δεν φωνάζει ότι είμαι καλύτερη. Και όλοι δικαιούνται να κάνουν τα πάντα. Δηλαδή είναι τόσο... Αυτό, δεν ξέρω πώς ήθελε αυτό το πρωτάθλημα να διεξάγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά είναι τόσο ισοδύναμα τα παιχνίδια. Θεωρώ, πιστεύω, ότι κάποιες ομάδες θα μείνουν λίγο από, ειδικά οι μικρές ομάδες κάτω, και οι αδύνατες οικονομικά, που δεν θα μπορέσουν ούτε καν να κάνουν τις μεταγραφές και θα έρθουν και φθορά και δεν θα έχουν παίχτες, ενώ με και κάρτες και τραυματισμοί και ξέρω εγώ, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ΠΑΕΚ, την οποία η ΠΑΕΚ έχει κάνει τρομερό πρώτο γύρο, αλλά δύσκολα θα μπορέσει, ας πούμε, πιστεύω εγώ, μακάρι να μας διαψεύσει και να κάνει το αυτό, ή το Εθνικός, ο οποίος έχει ήδη μείνει αρκετά πίσω, οι υπόλοιπες ομάδες. Από τις υπόλοιπες ομάδες, και αυτές οι ομάδες θα πληρώνουν ή δεν θα πουλούν το τομάρι τους τόσο εύκολα, και αν δεν παίξεις μπάρα δεν τις κερδίζεις. Δεν τους κερδίζεις. Έτσι είναι σε όλο το πρωτάθλημα. Όμως από τις υπόλοιπες ομάδες, τώρα με το φαινόμενο Άρης, ας πούμε, γιατί εμένα είναι ένα φαινόμενο Άρης, ας πούμε. Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι και παίκτες που ήρθαν αρκετοί φέτος και δεν τους ξέραμε, ειλικρινά δεν τους ξέραμε. Βλέπουμε ένα σύντεφτο, ο οποίος έφυγε στα 36-37 του, ο οποίος είναι έφυγε από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές. Να το βλέπουμε ο άνθρωπος, ναι, να είναι για να ηγείται αυτής της ομάδας. Κάναν τρομερές καλές επιλογές στους επιθετικούς. Βλέπετε, υπάρχει ένας πολύ καλός σκόρ, ο Πολωνός μπροστά, και υπάρχουν και πολύ γρήγοροι άλλοι παίκτες, οι οποίοι για μας ήταν άγνωστοι, αλλά έρχονται άγνωστοι, αλλά άμα είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έχουν μια ποιότητα, σε εκπλήττουν. Δηλαδή, δεν είναι ομάδες που τις ξέρεις, χτίζουν με τα χρόνια. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Από τη μια χρονιά στην άλλη. Έτσι, είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Βαγόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις επισημάνσεις τις οποίες μας έθεσες ενώπιον μας. Σε καλή χρονιά να σου. Καλό σου βράδυ, καλή χρονιά, Βαγόρα μου. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Βαγόρα Χριστοφή.